Θα ξεκινήσουμε με live σύνδεση, ζωντανή σύνδεση με Βιέννη και αμέσως μετά θα πάμε λίγο σε παραλία του Ηρακλείου, όπου εκεί βρίσκεται το συνεργείο της Κρήτης σήμερα για να κάνουμε τις φινάλε της σημερινής εκπομπής. Πάμε στη Βιέννη και θα συναντήσουμε τον κύριο Λευτέρη Δερμιτζάκη, κάτοικος μόνιμος της περιοχής, τον οποίο να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα από Βιέννη. Τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσω πολύ, μια χαρά. Είμαστε Δερμιτζάκης με καταγωγή από Κρήτη. Από την Κίσταμα, από τα Χανιά. Α, Χανιώτης λοιπόν. Για πείτε μας, πώς είναι το κλίμα εκεί στη Βιέννη? Τώρα είναι καλοκαιρινό. Πολύ ζέστη. Ο κόσμος βγαίνει έξω, δεν σκέφτεται τίποτα, ούτε τις μάσκες, ούτε την κορώνα. Διασκεδάζουν. Είναι τα μαγαζιά γεμάτα. Δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα σε εξωτερικούς χώρους? Όταν κάθεσαι, όχι. Στον δρόμο, όχι. Όταν μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, ναι. Όταν μπει σε ένα εστιατόριο, ναι. Αλλά έξω, όταν κάθεσαι, ναι. Όπως βλέπετε, ίσως εδώ, δεν είναι υποχρεωτικό. Όταν περπατάει κάποιος, θέλει να κάνει τη βόλτα του, πρέπει να φοράει μάσκα? Όχι. Μάλιστα. Εκεί με τους εμβολιασμούς, κύριε Δερμιτζάκη, πώς είναι το κλίμα, πώς πάει η κατάσταση? Όπως και στην Ελλάδα, δηλαδή, γύρω στα 55% έχουν εμβολιαστεί, από ό,τι ξέρω, 60%. Και ελπίζω μέχρι το τέλος Ιουλίου να είναι τα 50-80%. Άλλοι φυσικά δεν θέλουν να πάνε γιατί ίσως φτάνει το ένα, είναι λίγο. Τώρα ήρθε και το Δέλτα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Αλλά είναι όλοι αισιόδοξοι ότι θα περάσει ένα καλό καλοκαίρι. Εκεί το κλίμα γενικά με τους κατοίκους θέλουν να πραγματοποιήσουν διακοπές, σκέφτονται τις διακοπές. Πώς είναι η κατάσταση? Οι πιο πολλοί δεν θέλουν να πετάξουν. Οι πιο πολλοί θέλουν να πάνε. Επειδή η Ιταλία ή η Ιγκοσλαβία, η Κροατία είναι πολύ κοντά και πάνε με τα μάξι, πιο πολύ από ό,τι ξέρω θα πάνε σε αυτά τα μέρη. Η Γαλλία, η Νότια, δηλαδή αεροπλάνα του, δεν θέλουν να πετάξουν πολύ, δεν ξέρουν ακριβώς τι θα γίνει στην Ελλάδα, αν τους κλείσουν κτλ. Και πιο πολλοί έχουν αποφασίσει φυσικά από το Φεβρουάριο-Μάρτιο, δηλαδή που δεν ξέρουν καν τι θα γίνει. Θα υπάρχει στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι περισσότεροι λοιπόν θέλουν να μετακινηθούν οδικώς, να πραγματοποιήσουν κάποια έτσι ένα διάλειμμα διακοπών, ναι, και όχι να μπουν σε αεροπλάνα. Γιατί ξεκαθάρισε η κατάσταση τώρα. Και τώρα είναι λίγο αργά να αποφασίσει ο άλλος. Έχει ήδη αποφασίσει. Ειδικά όταν έχει οικογένεια και παιδιά. Και... Με κρούσματα καθημερινά. Από ό,τι βλέπω, είμαστε σε 11 άτομα στις 100.000. Είναι πολύ χαμηλά. Α, είστε χαμηλά. Έχει πέσει το ποσοστό. Ναι. Βλέπω κινητικότητα όμως. Από πίσω εκεί επιχειρήσεις εστίαση, φαντάζομαι καφέ, εστιατόρια πρέπει να είναι. Είναι πάνω κάτω γεμάτα. Το εστιατόριό μου είναι από πίσω. Α, είναι δικό σας, ωραία. Όσα έχουν πλατεία, όσα έχουν κήπο, είναι γεμάτα όλα. Είναι, αλλά μόνο με Βιεννές φυσικά ή μάλλον μόνο με Αυστριακούς. Παραμείνατε κλειστός, είστε και επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κλείσατε την επιχείρησή σας? Ναι, 8 μήνες ήμασταν κλειστοί, ήρθα 2 φορές στην Ελλάδα, καλά ήταν. Εντάξει, στήριξη από το κράτος εκεί που παραμείνατε κλειστός είχατε? Πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή ειδικά εμείς οι εστιατόρες είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Εδώ πέρα για παράδειγμα συνάδελφοί σας θα πάρουν μία στήριξη, θα έχουν μία στήριξη οικονομική της τάξης του 7% του ετήσιου τζίρου του 19. Εκεί τι επικρατεί όταν λέμε για στήριξη, για να γίνει πιο συγκεκριμένος? Δηλαδή, ας πούμε, τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο πήραμε τα ίδια λεφτά που είχαμε πάρει και πέρυσι, που είχαμε κερδίσει και πέρυσι. Οι άλλοι μήνες είναι γύρω στα 60 με 70% κάθε μήνας. Δηλαδή, παίρνουμε υποστήριξη. Μάλιστα, ικανοποιημένος λοιπόν, να τα απεξήλθατε. Ναι. Καλά είμαστε. Τώρα έχει πάλι πολλή δουλειά, τώρα πάλι πίεση, στρες. Ελληνική κοινότητα τώρα, εκεί, μόνιμοι κάτοικοι από Ελλάδα, ο αριθμός τους? Είναι 5.000 περίπου. Είναι 5.000. Ναι. Οι Έλληνες σκέφτονται το καλοκαίρι να βρεθούν στην Ελλάδα? Βέβαια. Όλοι θέλουν να φύγουν, όλοι. Μάλιστα, θα κατέβετε Κρήτη εσείς? Εγώ ναι, σε 10 μέρες κατέβω για ένα μήνα. Α, ωραία λοιπόν. Λοιπόν, κύριε Δερμιτζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεση που είχαμε και μόνο το χαμόγελό σας και η αισιοδοξία σας νομίζω αρκεί, φτάνει. Καλό φτάνει. Καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Το μήνυμα αισιοδοξίας από τη Βιέννη λοιπόν.
Και από τη Βιέννη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Από τη Βιέννη και την ξεχωριστή εικόνα εκεί, από την καρδιά εκεί της περιοχής, μας μετέφερε ο κύριος Δερμιτζάκης.